του προγράμματος και μίλησα για τέταρτο μνημόνιο, θέλω να πω στις κυρίες και στους κύριους βουλευτές ότι δεν είναι σωστό να μπερδεύουμε διαφορετικά πράγματα όταν κάνουμε συγκρίσεις. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, τα μέτρα για τα οποία αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος αφορούν το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του 2018-2021. Αυτό που συστηματικά ξεχνάνε οι ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να αναφέρουν, ότι είναι ότι στο ίδιο το μεσοπρόθεσμο, στη σελίδα 61, αναφέρονται ταυτόχρονα για πρώτη φορά οι εξισορροπητικές παρεμβάσεις 2018-2021. Αυτό που λέμε αντίμετρα, και δεν το πιστεύουν ότι θα γίνει, λένε διάφορα πράγματα για το πότε θα ενεργοποιηθεί. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 61. Από τις παρεμβάσεις του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Προγράμματος 2018-2021, τόσο στα κρατικά έσοδα όσο και στο ασφαλιστικό σύστημα, οι οποίες αναλύθηκαν προηγουμένως, προσδοκάται βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος της χώρας κατά 4,5 δις ευρώ περίπου σε καθαρούς όρους. Είναι η πρώτη φορά που τέτοιου είδους παρεμβάσεις δεν προσβλέπουν στην ισόπωση αύξηση του πλεονάσματος, αλλά έχουν αναδιανεμητικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι η αύξηση των εσόδων και η εξοικονόμηση από την εξοδητική δαπάνη θα χρηματοδοτήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι, άλλες δράσεις οι οποίες στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ανακούφιση ομάδων του πληθυσμού που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο κύριος...